Εθελοντική αιμοδοσία διοργανώνει την 3η 23 Μαρτίου η Τράπεζα Αίματος της Εκκλησίας Αμιντέου. Από τις 9 το πρωί έως τη 1.30 το μεσημέρι θα παρευρίσκεται στην πόλη του Αμιντέου συνεργείο αιμοληψίας του Κρατικού Νοσοκομείου Φλωρίνης για όσους επιθυμούν να δώσουν αίμα. Η αιμοδοσία θα γίνει στην αίθουσα δεξιώσεων του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Αμιντέου. Λόγω των περιστάσεων θα τηρηθούν όλα τα μέτρα ασφαλείας που προβλέπει η υγειονομία της αιμοδοσίας. Το μνημόσυνο των ευεργετών της κοινότητας Βλάστης τελέστηκε χτες το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Μάρκου. Η συγκεκριμένη επιμνημόσυνη δέηση τελείται κάθε χρόνο την Κυριακή της Ορθοδοξίας από το Δήμο Εορδέας, την κοινότητα Βλάστης και το Σύλλογο Βλατσιωτών Πτολεμαΐδας Προφήτης Ηλίας. Όπως ανέφερε, η αστυνομία παραμένει στις δύο εισόδους της κοινότητας και επιτρέπεται η έξοδος μόνο σε φορμαδόρους και ακτινοτρόφους. Στην τελετή, το Δήμαρχο Εορδέας Παναγιώτη Πλακετά εκπροσώπησε η Δημοτική Σύμβουλος και Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ΚΙΠΑΠ Αναστασία Πράπα, ενώ στεφάνι στη μνήμη των ευεργετών Βλάστης κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ιωάννης Τζιούμαρης. Από πλευράς του Συλλόγου Προφήτης Ηλίας παραβρέθηκε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Τριανταφυλιά Ζησάκου. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ποίησης που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 21 Μαρτίου, το πρώτο ΕΠΑΛ Φλόρινας υπενθυμίζει τον μαθητικό διαγωνισμό ποίησης και πεζού λόγου που είναι σε εξέλιξη. Το πρώτο ΕΠΑΛ καλεί τους μαθητές και τις μαθήτριες γυμνασίων και λυκείων του νομού Φλόρινας να δηλώσουν συμμετοχή στο μαθητικό διαγωνισμό ποίησης και πεζού λόγου που διοργανώνει το πρώτο ΕΠΑΛ Φλόρινας σε συνεργασία με το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας Νόησης με θέμα «Πανδημία είναι, θα περάσει». Η δράση του σχολείου έχει σκοπό να δώσει στους μαθητές και στις μαθήτριες διέξοδο στις ανησυχίες τους και τη δυνατότητα να μετουσιώσουν σε έντεχνο λόγο τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τα βιώματα της περίοδου της πανδημίας κατά την οποία διαμορφώθηκαν πρωτόγνωρες συνθήκες. Το τελευταίο έτος, οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ αλλά και όλο το υγειονομικό προσωπικό πιστεύουμε ότι σταθήκαμε αντάξει στις δύσκολες και πρωτόγνωρες συνθήκες που βιώνουμε όλοι. Αντιθέτως όμως, το Υπουργείο Υγείας, αντί να δώσει οριστική λύση στα προβλήματα του ΕΚΑΒ, απλά τα μεταφέρει. Συγκεκριμένα, καλούμαστε να συνδράβουμε σαν ΕΚΑΒ Δυτικής Μακεδονίας με 2 ασθενοφόρο και 4 διασώστες στην Αττική, αδιαφορώντας για τη δική μας περιοχή που συνεχίζει να πλήττεται εδώ και ένα έτος με αυξανόμενο αριθμό περιστατικών. Το τελευταίο δεκαήμερο υπάρχει μία αύξηση 50%. Σεβόμαστε την κατάσταση που βρίσκεται η Αττική, αλλά δεν είναι λύση η αποδυνάμωση της επαρχίας. Λύση υπάρχει. Περιμένουμε την μονιμοποίηση του επικουρικού προσωπικού και μαζικές προσλήψεις των πολυάριθμων και ήδη εκπαιδευμένων διασωστών με επίκουσες διαδικασίες. Την Τετάρτη 24 Μαρτίου 2021, από τις 12 το μεσημέρι έως τις 2, οι κινητές μονάδες υγείας Κόμη Κοζάνης θα πραγματοποιήσουν δωρεάν δειγματοληπτικούς ελέγχους για COVID-19 με rapid test στην τοπική κοινότητα Άνω Κόμης του Δήμου Κοζάνης. Οι έλεγχοι θα πραγματοποιηθούν ελεύθερα, χωρίς ραντεβού, στα γραφεία της κοινότητας. Ο Δήμος Κοζάνης ενημερώνει τους χρήστες των δημοτικών δικτύων άρδευσης, γεωργούς και ακτινοτρόφους, ότι κατ' εφαρμογή του κανονισμού άρδευσης δεν θα επιτραπεί η χρήση των δημοτικών δικτύων άρδευσης σε όσους καταναλωτές έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές τελών άρδευσης. Τονίζεται ότι η εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων των καταναλωτών αρδευτικού νερού είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία και βιωσιμότητα των δημοτικών αρδευτικών δικτύων. Για την τακτοποίηση ή τη ρύθμιση των οφειλών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου στο τηλέφωνο 2461 3 50 318.